Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε 1081 plus player picks. Έχω ακούσει ότι αυτά δεν είναι πάρα πολύ καλά. Το 80 plus είναι αρκετά καλύτερα. Πάμε να δούμε άμα ισχύει. Με 85 Virts. Και αν δεν κάνω... Εδώ έχουμε walkout, 87 Martinez. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτά ζητάνε 8 παίχτες, έναν rare και οι υπόλοιποι common. Ή και rare, απλά πρέπει να έχει ένα rare τουλάχιστον. Εντάξει, μέχρι τώρα δεν είναι καθόλου άσχημα. Πάρω Marzi, δεν έχω πάνω να το βάλω τον De Jong. Oberdorf. Παιδιά, εμένα περιέργως μου έχουν πάει καλά. Και το τελευταίο, εμένα μου αρέσουνε. Τα πρώτα 10 έχουμε 3 walkout. Ο Μάρες είχε το και το γιώνουμε έξω, θα μπορούσαμε να έχουμε 3-87 άριδες. Ουσιαστικά 3 walkout, 1-85, 2-84 άριδες και μετά 83-82 από τα 10. Εγώ θα πω μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, από ό,τι βλέπετε, έχω φτιάξει μια ομάδα με μόνο future stars. Μόνο τερματοφύλακας είναι... δεν είναι future stars, γιατί δεν έχω τύχει κάποιον τερματοφύλακα. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει τερματοφύλακας future stars. Και αφού είχα τόσους πολλούς, είπα να φτιάξω μια ομάδα και να το δοκιμάσω στο playoff. Να δω πώς θα πάει αυτό. Δεν θα βάλω και εμείς τριστάλλι σε κανέναν, βαριέμαι τώρα να το κάνω. Και πάμε να δούμε. Έχει μία χάμ μπροστά, αλλά γενικά είναι πολύ basic η ομάδα για αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Εδώ όμως θα κάνει το 1-0 ο Petit. Πολύ ωραία κεφαλιά. Εδώ φεύγει η Κουντανά Νταμπανταμπαντάτζι, δεν ξέρω πως λέγεται. Εδώ θα πάρουμε μια κόντρα και εν τέλει θα το βάλουμε. Έκανα βλακεία εκεί πέρα, αλλά εν τέλει σκοράραμε. Δεν ξέρω πως τη λένε. Κουντανάντζι. Εδώ πάλι περνάει η Κουντανάντζι. Πολύ ωραίο τελείωμα για να κάνει το 3-1. Εδώ πάλι φεύγει αυτή η τύπης από την Ισλανδία, τέλος πάντων. Και η Mallard θα κάνει το 4-1. Η οποία Mallard δεν είναι Evo, είναι απλή 80 διάρα, παρεμπιπτόντως. Μάλλον δεν ξέρει να κάνει κάτι άλλο. Εδώ πολύ ωραία. Θα φύγει η Ισλανδή και θα κρεμάσει πολύ ωραία τον Άλισον. Ένα πολύ ωραίο γκολ, θέλω να το ξαναδώ. Δεν μας αφήνει να το δούμε. Εδώ θα μειώσουμε τη χαμ. Εδώ φεύγει πάλι τύπης από την Ισλανδία. Θα περάσει και τον Άλισον, θα κάνει το 6-2. Εδώ η Mallard έβαλε πολύ ωραία πάσα. Και εδώ εύκολα το 7-2. Εδώ η ομάδα παίζει πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το ότι ο αντίπαλος δεν έχει καθόλου καλή ομάδα. Σίγουρα παίζει και αυτό τεράστιο ρόλο. Και ίσως και ότι δεν είναι πάρα πολύ καλός. Εδώ πάλι η Mallard θα κάνει το 8-2. Εδώ η Mallard δεν είναι κακή και είναι 80 διάρα. Πόσο μάλλον αν γίνει η Evo κάρτα της, που πάει 88-89 πόσο πηγαίνει, πρέπει να γίνεται πάρα πολύ καλή.
Από αυτό το ένα μάτς, γιατί ο Καναβάρο μου άρεσε πάρα πολύ και είναι και χωρίς chemistry style, τώρα χωρίς custom tactics, ήταν πολύ, μπήκα πολύ έτσι χήμα στο παιχνίδι. Η Mallard, παρόλο που είναι 82, ήταν πολύ καλή και ο Petit μου άρεσε, ο Elliot είχε πολύ καλό dribbling. Η Kundandandje, αυτή πως τη λένε, ήταν και αυτή αρκετά καλή και αυτή από την Ισλανδία μου άρεσε. Τα πλάγια πάκια τα παρατήρησα πάρα πολύ, ούτε την Letizia. Ο Μάριος δεν ήταν άσχημος, αλλά μου έκανε πολύ εντύπωση η Mallard, παρόλο που είναι 82 άρα, και ο Καναβάρο. Ναι, γενικά γράψτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια, αν θέλετε να βλέπετε τέτοια βιντεάκια με themed ομάδες, μπορώ να κάνω περισσότερα. Αλλά αυτή η ομάδα μου άρεσε αρκετά. Πάμε να ανοίξουμε και τα 285+. Εδώ έχουμε Future Stars, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο βέβαια. Θα πάρω τη Renard. Και έχουμε πάλι Future Stars, που είναι ο Διακητέ και έχουμε και Λεβαντόφσκι. Δεν θα τον πάρω τον Διακητέ, δεν μου κάνει. Τεχνικά δεν το χρειάζομαι, θα πάρω Λεβαντόφσκι. Εδώ είναι χρυσό, Γαλλία, CDM. Είναι ο Καντέ και δεν είναι καν διπλό. Κακό πακ. Δύο 84ηδες βλέπω. Αυτή είναι μόνο. Πάρα πολύ κακό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το 84x4. Είναι Καναδάς, goalkeeper. 84 πρέπει να είναι. 85. Μαζί με 3 84ηδες. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ανοίξουμε το 85x4. Χρυσό, Ισπανία, goalkeeper. Είναι Πάνιος, φαντάζομαι είναι διπλό, ναι. Μαζί με Ρόντρι, 89. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πάμε να ανοίξουμε και τα 85x2. Είναι χρυσό, Γερμανία, striker. Είναι pop και δεν είναι διπλό. Είναι duplicate. Λοιπόν, ολοκλήρωσα το icon pick 88+. Όσα έχω κάνει μέχρι τώρα δεν μου έχουν δώσει τίποτα. Είναι όλα fodder. Σε ελπίσω να αυτή τη φορά μου δώσει κάτι ακραίο. Καφού, αν μας έδινε τον Thunderstruck, το συζητάγαμε. Τώρα αυτός, εντάξει, πάει για 680, 670, 650, κάτι τέτοιο. Δεν είναι κακή κάρτα, αλλά μάλλον δεν μπαίνει στην ομάδα μου. Πάμε να ανοίξουμε και τα άλλα 85x2. Χρυσό, Γαλλία, CF, Nkunku. Nkunku, ναι. Και είναι και διπλό. Μαζί με Lawrence. 2 86ηδες, ok. Και οι δύο Τζέλσι. Εδώ έχουμε Inform. Είναι Σκωτία, CM, απλά είναι η Little. Μαζί με κάποιον uniform. Μαζί με Παγιόρ, Pager, Παχόρ, πως λέγεται. Δεν φαίνεται άσχημη κάρτα. 90 pace, 91 shoot και 92 dribbling. Και πάμε και στο τελευταίο. Χρυσό είναι, Πορτογαλία, CM, είναι ο Bernardo Silva. Οκ. Δεν είναι διπλό. 88, μια 85 κάρτα. Οκ.